Καλή σας ημέρα, κυρία Ράζου. Γεια σας, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λίγο πρωινό βέβαια, σήμερα είναι Κυριακή και αντιλαμβάνεστε ο περισσότερος κόσμος τουλάχιστον προτιμάει τουλάχιστον να είναι λιγάκι πιο χαλαρά. Αλλά βλέπετε ότι κάποιοι άλλοι συνάνθρωποι μας σκοτώνονται, χάνουν τη ζωή τους από τα πυρά του Ρώσου εισβολέα, γιατί εισβολή είναι αυτό. Και θα ήθελα, παρακαλώ πολύ, το σχόλιο του Κομμουνιστικού Κόμματος, το σχόλιο το δικό σας για τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Κανείς δεν μπορεί να είναι ήσυχος αυτές τις μέρες, όπως το λέτε είναι. Ζούμε πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Η απαράδεκτη ρωσική εισβολή στο έδαφος της Ουκρανίας είναι ένα ακόμα επεισόδιο πολύ τραγικό στο τι ζουν οι λαοί του κόσμου μετά τις αντιδραστικές ανατροπές οι οποίες συμβήκανε πριν από 30 χρόνια, όταν δηλαδή οι λαοί αυτής της περιοχής ήταν ενωμένες κάτω από την Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και δεν γινόταν καν, πέρναγε από το μυαλό αυτών των λαών, ότι θα μπορούσαν να ζούσουν τις φρικιαστικές καταστάσεις που ζουν σήμερα. Και η αλήθεια είναι ότι το καπιταλιστικό μέλλον αυτών των λαών επιφύλασε πόλεμο, επιφύλασε σφαγές μεγάλες και είμαστε τώρα σε ένα πόλεμο μεγάλων συμφερόντων που τσακώνονται ισχυρές υπεριαλιστικές δυνάμεις, η Ρωσία, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες πάνω στο έδαφος της Ουκρανίας για να μοιράσουν συμφέροντα, να μοιράσουν ζώνες επιρροής, να ξαναχαράξουν τα σύνορα με το αίμα των λαών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δυστυχώς σε αυτό το κουβάρι των αντιθέσεων, των ανταγωνισμών, με αυτό το βαρύ τίμημα για τους λαούς, είναι μπλεγμένη και η χώρα μας, με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων που μας δέσμευσαν σε αυτό που λέμε, που έλεγε ο Πρωθυπουργός προχθές στη συζήτηση στη Βουλή, ότι έχουμε συμβατικές και συμμαχικές υποχρεώσεις. Είμαστε η Δύση και πρέπει να πάρουμε τη σωστή μεριά της ιστορίας. Η σωστή μεριά της ιστορίας δεν είναι να διαλέξουμε στρατόπεδο ληστών, αλλά να διαλέξουμε να πάμε με το δίκιο των λαών. Και αυτό πρέπει να κάνει σήμερα ο λαός μας, ανεξάρτητα από το που τον έχει πλέξει η ελληνική κυβέρνηση, το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι. Και ταυτόχρονα αυτή είναι και η καλύτερη εγγύηση να εκφράσει την αλληλεγγύη του στον ουκρανικό λαό που δέχεται αυτή τη στιγμή την άδικη ρώσικη εισβολή ανεξάρτητα από τα προσχήματα που χρησιμοποιεί η ρωσική πλευρά. Κυρία Ράζου, ήθελα να σας ρωτήσω γιατί νομίζω είναι ένα εύλογο ερώτημα από την στιγμή που μια χώρα όπως η δική μας χώρα είναι μέλος του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των θεσμών αυτών, αλλά είναι μέλος του ΝΑΤΟ ξεκάθαρα. Όπως είναι και η Τουρκία μέλος του ΝΑΤΟ. Ναι. Δεν θα, στο πλαίσιο αυτό της αλληλεγγύης, να το πούμε έτσι, που δείχνει μια χώρα στην άλλη με βάση και το άρθρο που διέπει το ΝΑΤΟ, την νατοϊκή συνθήκη, ότι καμία χώρα δεν δέχεται να υπάρχει μια επίθεση από άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό και μόνο δεν δημιουργεί την προϋπόθεση ότι από τη στιγμή που μια χώρα όπως η Ουκρανία δέχεται επίθεση από τον Ρώσο εισβολέα, όπως το είπατε και εσείς χαρακτηριστικά, δεν θα έπρεπε να βοηθήσουμε εμείς τους ανθρώπους αυτούς, γιατί αμήνονται αυτοί, δεν επιτίθενται. Αμήνονται οι Ουκρανοί. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Καταρχήν πρώτον η αναφορά που κάνατε σε σχέση με τις σύμμαχες χώρες στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και κάνατε μια αναφορά σε σχέση Ελλάδα-Τουρκία, που είναι γεγονός. Και μάλιστα η Ελλάδα και η Τουρκία είναι ο πιο ισχυρός βραχίωνας στον νοτιοανατολικό άκρο. Ας σκεφτούμε τώρα, γιατί εμείς πράγματι αδιαφορές με την Τουρκία έχουμε και μια όξυση πιθανά θα προκύψει στην υπεράσπιση των κυριαρχικών δεν θα δικαιωμάτων θέλαμε εμείς μας. Τότε μια βοήθεια από συμμαχικές χώρες. Από συμμαχικές χώρες. Και για πείτε μου, ποια είναι η στάση του ΝΑΤΟ τόσα χρόνια στις ελληνοτουρκικές διαφορές που αντιμετωπίζουμε? Πήρε ποτέ το μέρος της Ελλάδας? Για δείτε να σκεφτούμε αν ενεργοποιηθεί η συμφωνία που λέτε θα συνδράμει το ΝΑΤΟ την Ελλάδα απέναντι στην άλλη σύμμαχη χώρα που τη θεωρεί και αυτή νατοϊκό έδαφος.
και γιατί η Ελλάδα και η Τουρκία είμαστε κοινό νατοϊκό έδαφος με βάση τη νέα επικίνδυνη φρασιολογία που εγκαινιάστηκε το τελευταίο διάστημα mm-hmm. με βάση την όξη της Ουκρανίας. Mm-hmm. Θα στηρίξει το ΝΑΤΟ, μια χώρα μέρος του ΝΑΤΟ, απέναντι σε μια άλλη χώρα μέρος του ΝΑΤΟ? Ή θα μας πούνε αυτά που συνήθως λέει η νατοϊκή υπεριαλιστική συμμαχία, ότι βρείτε τα, βρείτε mm-hmm. τα παιδιά μεταξύ mm-hmm. σας και μη μας μπλέκετε, γιατί εμείς σας θεωρούμε συμμάχους και τους δυο, όπως κάνει μέχρι τώρα? Και αυτό το έχουμε δει και στα ελληνοτουρκικά, για να μην πω βέβαια για την πληγή που σοβεί τόσες δεκαετίες εδώ στην Κύπρο δίπλα μας. Σωστό. Και πολλά άλλα. Σωστό. Που θα μπορούσε. Σωστό. Να αναφερθεί κανείς σε σχέση με αυτό. Έχετε δίκιο να ανησυχείτε και να διατυπώνετε αυτή την άποψη. Ωστόσο όμως, τέτοια εποχή ήταν, όταν δεχόταν η Ελλάδα την επίθεση στα βόρεια σύνορά μας, είχαμε βοήθεια τότε και από την Ευρώπη. Στήριξη εννοώ. Εννοείται σε σχέση με την κρίση που δημιουργήθηκε στον Εύρο με αφορμή τους μετανάστες και τα λοιπά. Αυτό δεν ήταν τώρα δεν έχει αναλογίες αυτό που συζητάμε σε σχέση με αυτό. Όχι, που συμβαίνει και προς ομοίωση. Πώς το λένε, δεν συζητάμε για την ανάσχεση και την αξιοποίηση και την εργαλειοποίηση άλλων θυμάτων, άλλων πολέμων, οι οποίοι είτε με τις σφαίρες είτε με την πείνα φτάσαν μέχρι τα σύνορα και αξιοποιήθηκαν από την τουρκική ηγεσία για να δημιουργηθεί η κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε. Μάλιστα. Το πρόβλημα, κύριε Γιακουμή, είναι ότι στο κουβάρι των ανταγωνισμών και των αντιθέσεων που έχουμε εμπλακεί για πολύ μεγάλα συμφέροντα, μάλιστα, καταλαβαίνετε ότι το συμφέρον των μικρών λαών, να το πω έτσι, mm-hmm. στα πλαίσια αυτών των υπεριαλιστικών συμμαχιών, είναι ένα θεματάκι σε εισαγωγικά που μπορεί να το προσπεράσουν εύκολα αυτές οι υπεριαλιστικές συμμαχίες για να δώσουν τη μάχη στο κύριο. Και η μάχη στο κύριο είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εναλλαγή, πώς να το πω, σε ό,τι αφορά τους συσχετισμούς σε παγκόσμια κλίμακα της δύναμης, η οποία διαμορφώνεται ανάμεσα στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, την Κίνα, mm-hmm. η οποία είναι ένας μεγάλος παίκτης και παρεπιπτόντως χθες από ό,τι μάθαμε αύξησε τις πολεμικές της δαπάνες, τις στρατιωτικές της δαπάνες στο 7,3 του ΑΕΠ της Κίνας. 7,3 του ΑΕΠ της Κίνας. Σας θυμίζω, μιλάμε για πολύ μεγάλα νούμερα. Κυρία, καταλαβαίνετε ότι είναι μια ευρύτερη παγκόσμια εξέλιξη που περιπλέκει τα πράγματα και οι προσομοιώσεις δεν μπορούν να γίνουν σε αυτό το επίπεδο παρά μονάχα, μάλιστα, στις προϋποθέσεις που μπορεί να διαμορφωθούν για να απεμπλακούμε στην πραγματικότητα αυτό το κουβάρι που μας έρνει στον πόλεμο με θύματα τους λαούς και στην περιοχή μας και στην Ευρώπη και όπου γης. Κυρία Ραζού, οι κυρώσεις που επιβάλλονται στο Ρώσο Πρόεδρο, κατά τη γνώμη σας πώς τις κρίνετε, είναι σωστές? Γιατί βλέπουμε ότι βέβαια την πληρώνουν και οι Ρώσοι πολίτες, έτσι, δυστυχώς. Γιατί με τους Ρώσους πολίτες δεν έχουμε θέμα, σαν χώρα εννοώ, προς Θεού. Οι κυρώσεις αυτές θα τις πληρώσει η Ρωσία. Θα τις πληρώσει όχι ο Ρώσος Πρόεδρος. Αν τις πλήρωνε ο Ρώσος Πρόεδρος θα ήταν το λιγότερο. Θα τις πληρώσει η Ρωσία, η χώρα. Θα τις πληρώσει η χώρα, θα τις πληρώσει ο Ρώσικος λαός, θα τις πληρώσουν και όλοι οι λαοί που εμπλέκονται, γιατί η οικονομία είναι διεθνοποιημένη στις σημερινές συνθήκες. Mm-hmm. Θα την πληρώσει και ο ελληνικός λαός, όπου παρεπιπτόντως μιλάμε για μεγάλη ενεργειακή φτώχεια και πώς το λένε, τη ζούσαμε πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα μεγενθηθεί πολύ περισσότερο τώρα. Θα τη ζήσουμε με τις επιπτώσεις που έχει στην οικονομία και στη ζωή mm-hmm. της λαϊκής οικογένειας σε πολλές πλευρές, στα τρόφιμα, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Δεν είναι μόνο ο τουρισμός, τι θα γίνει με τους Ρώσους τουρίστες. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι η Ουκρανία είναι ο μεγαλύτερος ιτοβολώνας της Ευρώπης. Έτσι, εμείς πια με βάση την κοινή αγροτική πολιτική και άλλες ρυθμίσεις πάλι συμμαχικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν παράγουμε ούτε στάρι. Λοιπόν, έτσι, με βάση πάλι τις δεσμεύσεις από τις συμμαχικές υποχρεώσεις έχουμε ενεργειακά δεσμευτεί να μην χρησιμοποιήσουμε το λιγνίτι μας και να περάσουμε στην περιβόητη πράσινη οικονομία και στο πράσινο New Deal.
που θα μας έφερνε σε μια άλλη ανάπτυξη. Πληρώνουμε φόρους επιφόρων, ο λαός, και αυτά είναι, δεν είναι το πρόσκαιρο τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή, αλλά είναι ένα βαρύ τίμημα που θα το πληρώνουν για πολλά χρόνια η εργατική λαϊκή οικογένεια στη χώρα μας, στο πώς ζει, στο πώς δουλεύει και στο τι βιωτικό επίπεδο έχει. Μάλιστα. Όλα αυτά θα τα δούμε, θα τα έχουμε μπροστά μας δυστυχώς. Άρα επομένως, κατά τη γνώμη σας, τι πρέπει να γίνει, κυρία Ράζου, από εδώ ναι, και πέρα? Λέμε ότι ο λαός να μην παρακολουθεί σαν θεατής τις εξέλιξεις, γιατί θα γίνονται χειρότερες, mm-hmm. να πάρει θέση. Η θέση του είναι να εκφράσει την αλληλεγγύη του στον ουκρανικό λαό και στο ρώσικο λαό που δέχεται αυτές τις επιπτώσεις, γιατί εδώ η άμυνα και η επίθεση έχει πολλά επεισόδια, μια που κάνετε και μια τέτοια αναφορά mm-hmm. Νωρίτερα mm-hmm. και σε ένα πόλεμο που έχει ξεσπάσει, πολύ, πώς να σας το πω, λίγη σημασία έχει ποια ήταν η τελική αφορμή να ξεσπάσει ο πόλεμος, ποιο ήταν το τελευταίο επεισόδιο που τον πυροδότησε. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει αναφορά και σε προηγούμενους πολέμους που έχει ζήσει η ανθρωπότητα. Μπορεί ο λαός να φέρει στη μνήμη του σε τι αναφερόμαστε, mm-hmm. ενώ και για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μια σειρά πολέμου στη συνέχεια. Με αυτή την έννοια να εκφράσει την αλληλεγγύη του με κάθε τρόπο, και η καλύτερη συμβολή του λαού μας θα ήταν να κινητοποιηθεί, να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, να απαιτήσει, να απεμπλακεί η χώρα μας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς, να μην φύγουν όπλα, υλικά και ανθρώπινο δυναμικό, στρατιώτες και στρατιωτικοί σε κανένα εκστρατευτικό σώμα, είτε για την Ουκρανία είτε πέριξ της Ουκρανίας που συγκεντρώνονται πολλές στρατιωτικές δυνάμεις, υλικό έφλεκτο για να γενικευτεί ο πόλεμος, να κλείσουν οι στρατιωτικές βάσεις στη χώρα μας. Αυτή θα ήταν μια πολύ μεγάλη συμβολή για να ενισχυθεί το στρατόπεδο των λαών, η ελπίδα των λαών για μια ειρήνη η οποία δεν θα είναι με το πιστόλι στον κρόταφο, αλλά με τους λαούς να κάνουν κουμάντο στις χώρες τους και να αναπτύσσουν ειρηνικές ισότιμες σχέσεις μεταξύ τους, χωρίς να αξιοποιούνται εθνικιστικές διαφορές, φυλετικές, εθνοτικές, για να πυροδοτούνται οξύνσεις, ανταγωνισμοί και πόλεμοι. Μάλιστα. Και πόσο μάλλον όταν σήμερα αναμένεται τουλάχιστον να συνομιλήσουν ο Ταγίπ Ερντογάν με τον Ρώσο πρόεδρο, όπως τουλάχιστον επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας που μίλησε με δημοσιογράφους του Κωνσταντινούπολη, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο πρόεδροι θα επικοινωνήσουν σήμερα, την Κυριακή δηλαδή. Σύμφωνα με τον Ιμπραχήμ Καλίνη, η Τουρκία παραμένει πρόθυμη, λέει, να φιλοξενήσει συνομιλίες Ρώσων και Ουκρανών αξιωματικών. Θέλει να δείξει ότι η Τουρκία συμβάλλει στην, εν πάση περιπτώσει, στην ομαλοποίηση των σχέσεων και στην εξάλληψη του πολέμου, ούτως ώστε μετά, φαντάζομαι, για να το χρησιμοποιήσει και διεθνώς, αλλά και στο ιστορικό του ο Ερντογάν που έχει τόσα πολλά προβλήματα. Παρεμπιπτόντως, μια και η Τουρκία είναι νατοϊκή χώρα, δεν τη βλέπουμε, πώς το λένε, να συντάσσεται ακριβώς με τις νατοϊκές τις υποχρεώσεις. Βέβαια. Και δεν βλέπω και τους συμμάχους μας που είναι ασφάλεια και εγγύηση απέναντι στην Τουρκία να τις τραβούν τα αυτοί. Ναι, έχετε δίκιο. Έτσι. Ας το αξιολογήσουν και αυτό αυτοί που μας ακούνε. Μάλιστα. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και πάλι. Να είστε καλά και να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Καλή σας ημέρα, κυρία Ράζου. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.